Χαίρετε, χαίρετε. Σήμερα θα δούμε το... θα ανοίξουμε βασικά τη συσκευασία από τα φωτά της New Air, τα οποία μου ήρθαν και αυτά από την Amazon. Είναι το πακέτο που έχει μέσα τα δύο τα φώτα, τα μικρά, τα λαμπάκια, και πρέπει να έχει λογικά και βάση το τρίποδο, ας το πούμε, για τα δύο αυτά. Οπότε το ανοίγουμε τώρα μαζί, ούτως ώστε να το ελέγξουμε, γιατί δεν το έχω ανοίξει κι εγώ για να ξέρω. Είναι αυτό εδώ, που είναι το ένα το φως. Αυτά συνδέονται με καλώδιο, δεν έχουν μπαταρία ενσωματωμένη, και τα συνδέεις με USB επάνω στην υποδοχή του ρεύματος, ώστε να μπορέσουν να πάρουν την ενέργεια που χρειάζονται. Από πίσω είναι έτσι, φαντάζομαι ότι αυτό εδώ πέρα είναι για τον αέρα, και εδώ κάτω είναι η βάση της στήριξης, για να μπορούν να μπαίνουν στο τρίποδο. Επίσης, αυτό εδώ, από ό,τι βλέπω, βγαίνει, και είναι τα φωτάκια αυτά μαζί με αυτό. Θα πρέπει μέσα στη συσκευασία να έχει και άλλα τρία χαρτάκια, πλαστικά τέτοια, τα οποία αλλάζουν το χρώμα της διάχυσης του φωτός. Εδώ επίσης είναι ο διακόπτης, από εδώ επιλέγουμε να το ανοίξουμε και να το κλείσουμε σαφώς, και από εδώ επιλέγουμε την ένταση του φωτός, το πόσο δυνατά θα εκπέμπει. Άρα είναι αυτό. Α, τα πλαστικά που λέγαμε. Το άλλο το κομμάτι από το πακέτο. Εδώ είναι, ναι, ωραία, είναι ένα κόκκινο, δύο κόκκινα βασικά, γιατί είναι για το καθένα. Δύο κόκκινα, δύο μπλε και δύο κίτρινα. Αυτά εδώ. Είναι μέσα στην συσκευασία, ένα για το καθένα. Σαφώς, επειδή είναι πακέτο, τα έχουν μαζί. Άρα μέχρι εδώ είμαστε ok, και φαντάζομαι ότι εδώ θα είναι και το τρίποδο, τα δύο τα τρίποδα. Ωραία, το manual για το πώς λειτουργεί και πώς δεν λειτουργεί, και μαζί δείχνει και το μοντέλο και τα αξεσουάρ, αυτά εδώ. Έτσι θα πρέπει να στέκεται. Ok, τίποτα. Σηκώνουμε, α, τέλεια. Σηκώνουμε και μέσα είναι τα τρίποδα. Είναι αυτά εδώ. Θα τα ανοίξω. Είναι αυτό εδώ με την βίδα του. Οπότε βιδώνει εδώ πέρα πάνω το φως. Αυτά ανοίγουν έτσι. Μπορεί κάποιος να το βάλει αν θέλει και έτσι κατευθείαν πάνω σε ένα τραπέζι, για να μην χρειάζεται να κάνει κάποια επέκταση ή οτιδήποτε. Ή μπορεί να το κρατάει και έτσι. Μπορεί να μπει έτσι εδώ. Αυτό. Το δεύτερο. Η κεφαλή. Οκ. Και εδώ είναι η επέκταση. Ας τα βγάλω όλα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι η επέκταση. Α, τέλεια. Μπαίνει έτσι. Βιδώνει. Ωραία. Και καταλήγουμε να έχουμε αυτό εδώ. Το γυρνάμε δεξιά και τραβάμε για να ανοίξει. Αυτό εδώ μεγαλώνει εδώ. Θα το τεστάρω και θα σας τα δείξω και σε βίντεο, για να δείτε και πόσο είναι σε ύψος. Και για να κλείσει, απλά το σπρώχνουμε και το γυρνάμε έτσι. Και τώρα έχει κλείσει, δεν ανοίγει. Και εδώ πέρα πάνω είναι που μπαίνει το φως. Ας το βιδώσω απλά για να έχουμε και την εικόνα του πώς στέκεται. Ωραία, και μένει έτσι. Και αντίστοιχα, από εδώ κάνουμε αυτό και από εδώ σφίγγει και ξεσφίγγει και χαλαρώνει. Αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο για να δούμε. Δεν είδαμε καθόλου την άλλη την κεφαλή. Εδώ είναι η κεφαλή που δεν άνοιξα προηγουμένως. Την ανοίγω τώρα για να το δούμε. Και αυτό εδώ επίσης έχει μέσα. Σφίγγει και ξεσφίγγει από εδώ για να μπορούμε να το γυρνάμε ελεύθερα. Έχει και αυτό εδώ πέρα το κενό για να μπαίνει έτσι. Και πάει εδώ. Τέλεια. Αυτά είναι, guys.
Θα τα δούμε και νύχτα για να μπορέσω να τραβήξω και την ένταση που θα βγάζουν ως προς το κομμάτι της έντασης του φωτός. Πόσο πάει και πόσο δεν πάει, γιατί εδώ πέρα δεν έχει τα κλασικά που έχει στο άλλο το φως που είδαμε, τις ροδέλες, για να μπορούμε να επιλέγουμε το αν θα είναι ζεστό ή κρύο και το πόσο δυνατό ή χαμηλό θα είναι. Αυτό συνδέεται με USB κατευθείαν, άρα θα τα δούμε όλα μαζί το βράδυ. Θα δοκιμάσουμε τώρα το σετάκι από τα φώτα που έχω από την Newer, τα οποία συνδέονται μόνο με USB και δεν έχουν ενσωματωμένη μπαταρία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτόνομα. Οπότε εγώ τα έχω συνδέσει πάνω σε ένα power bank και τα δύο, και θα σας τα ανάψω αυτή τη στιγμή για να τα δούμε και να δούμε ακριβώς μαζί τι ένταση φωτός βγάζουν. Και αυτή είναι η ένταση του φωτός που βγάζουν. Αυτό από ό,τι βλέπω είναι το τέρμα. Ωραία. Θα σας τα κατεβάσω και τέρμα χαμηλά για να τα δούμε πώς είναι και τέρμα χαμηλά. Αυτό είναι το εντελώς χαμηλό τους. Εδώ, ναι. Δεν έχει πιο χαμηλό. Υπενθυμίζω επίσης ότι αυτά, τα ανεβάζω πάλι στο τέρμα, αυτά έχουν και τα πλαστικά τα οποία αλλάζουν. Τώρα είναι χωρίς να έχουμε μπροστά τα φίλτρα. Θα βάλω στο ένα από τα φώτα το μπλε, τώρα έβαλα το μπλε, θα το βγάλω, βασικά θα αφήσω μόνο το ένα και θα αφήσω μόνο το μπλε. Τώρα είναι μόνο το ένα και είναι μόνο μπλε. Τώρα είναι το ένα χωρίς οποιοδήποτε φίλτρο. Θα σας βάλω τώρα το κίτρινο. Αυτό είναι το κίτρινο. Και θα βάλουμε και το κόκκινο. Και αυτό εδώ είναι το κόκκινο. Αυτή είναι η ένταση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το τονίζω και πάλι, ότι είναι μόνο με το ένα. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι μόνο του. Είναι χωρίς φίλτρο. Τώρα είναι με το φίλτρο. Και ανάβω το άλλο επίσης, το οποίο είναι και αυτό χωρίς φίλτρο και του περνάω αυτή τη στιγμή το φίλτρο για να δούμε πώς φαίνεται. Αυτά λοιπόν guys από εμένα και με αυτά τα φώτα τα συγκεκριμένα. Τονίζω και πάλι ότι αυτό είναι το set από τα φώτα της Newer. Είναι το μοντέλο ZC10S, το οποίο λειτουργεί μόνο με USB και μπορείτε να το συνδέσετε σε οποιαδήποτε θύρα USB. Εγώ και πάλι αναφέρω ότι το έχω βάλει σε ένα power bank. Αυτά εδώ τα καλώδια έχουν πάνω ενσωματωμένο το διακόπτη που το ανοίγεις και το κλείνεις, και επίσης από τον ίδιο διακόπτη ανεβάζεις και χαμηλώνεις την ένταση στην οποία λειτουργεί. Δεν έχουν ενσωματωμένη μπαταρία, δεν έχουν οτιδήποτε άλλο παρά μόνο τα φίλτρα τα οποία έρθανε και αυτά μαζί με τα φώτα στο ίδιο πακέτο. Σας χαιρετώ προς το παρόν guys, αν σας άρεσε το βίντεο, αν το βρήκατε χρήσιμο μπορείτε να κάνετε like, σαφώς μπορείτε να πατήσετε να με ακολουθήσετε για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο, να πατήσετε και το κουδουνάκι. Μέχρι το επόμενο βίντεο θα τα ξαναπούμε, σας χαιρετώ, από μένα γεια σας και καλή συνέχεια.